Έτοιμα να επαναλειτουργήσουν είναι τα ΚΑΠΗ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων είχαν κλείσει λόγω κορονοϊού και τώρα είναι σχεδόν έτοιμα να ξαναανοίξουν. Αυτά κλείσαν εν ώψη της πανδημίας και επιτέλους ελπίζουμε ότι αν δεν τελειώσαμε είμαστε προς το τέλος και σχεδιάζουμε να επανέλθουμε στα προ-COVID δεδομένα. Σχετικά με τα ΚΑΠΗ είχαμε πριν την πανδημία 2 ΚΑΠΗ στην Αλεξανδρούπολη, το κεντρικό, το Α και το Β εδώ στο χώρο του πολυκοινωνικού πίσω. Ένα ΚΑΠΗ στις Σφαίρες και ένα στον Πέπλο. Αυτή την περίοδο ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε το ένα, το Α ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης, το Β θα το δούμε σε δεύτερη φάση, των Φερών και του Πέπλου. Εκτιμάμε ότι περίπου προς το τέλος Οκτώβρη θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουν τα ΚΑΠΗ. Τα αιτήματα για επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ ήταν πολλά και σε αυτή την κατεύθυνση το πολυκοινωνικό του Δήμου έλαβε την απόφαση αυτή. Εφόσον λύσουμε αυτά τα τυπικά θέματα αυτό το διάστημα, θα είμαστε σε θέση επιτέλους να δώσουμε αυτή την υπηρεσία στους ανθρώπους που την αναζητούν. Υποθέτω ότι και σε εσάς έχουν απευθυνθεί αιτήματα ανάλογα. Να τονίσω θέλω με την ευκαιρία αυτή ότι οι άνθρωποι εκεί στο ΚΑΠΗ κοινωνικοποιούνται, τους λείπει αυτό το διάστημα. Εκτός από τον καφέ, το ούζο που θα πάνε να πιούν εκεί, διοργανώνουν εκδηλώσεις, ταξίδια, ομιλίες. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας θεσμός που θεωρείται ότι έχει πετύχει. Και έτσι πιστεύω κι εγώ. Ένα ζήτημα που υπάρχει και θα πρέπει να λυθεί είναι αυτό που έχει προκύψει στις Σφαίρες, καθώς δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ενδιαφερόμενος για το κηλικείο του ΚΑΠΗ. Έχουμε ένα θέμα στο ΚΑΠΗ των Φερών. Κάναμε περίπου πριν ένα μήνα ένα διαγωνισμό για να μισθώσει κάποιος το κηλικείο του ΚΑΠΗ. Ξέρετε ότι σε κάθε ΚΑΠΗ υπάρχει κηλικείο το οποίο αναλαμβάνει ιδιώτης μετά από διαγωνισμό. Στις Σφαίρες και στον Πέπλο δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον κάποιος που να ενδιαφέρεται. Το λέμε γιατί απαιτεί η νομοθεσία αυτός που θα αναλάβει το κηλικείο να λειτουργήσει με νομιμότητα, με ταμιακή μηχανή, με τα δεδομένα της εφορίας. Κάποιοι άνθρωποι εκεί ίσως επειδή απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους θεωρούν ότι με τις απαιτήσεις που έχει η εφορία, ίσως δεν μπορούν να ανταποκριθούν.